την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου, οι, να ασπάλω και φορώ. Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού αναφέρεται στα βία μαζικά φωνικά γεγονότα της δεύτερης και της αρχής της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, που συνέβησαν στην καταρρεύουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες. Η Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου 1994 αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ποντίων από το τουρκικό κράτος και ψήφισε ομόφωνα τον ορισμό της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με τον νόμο 2193 κάθετος 1994. Η γενοκτονία εναντίον των Ελληνίδων και των Ελλήνων που ζούσαν στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στη Θράκη, στην Καπαδοκία, στήχησε τη ζωή σε πάνω από 1 εκατομμύριο προγόνους μας. Η πρώτη φάση του μαζικού εγκλήματος ξεκινά το 1908 από τους Νεότουρκους και κρατά μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δεύτερη φάση ξεκινά το 1914 και κλείνει το 1918, ενώ η τρίτη, τελευταία και πιο σκληρή περίοδος του μαζικού εγκλήματος εναντίον του Ελληνισμού ξεκινά σαν σήμερα το 1919, όταν ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα. Εκτός χρόνια μετά, ο Ελληνισμός απαιτεί πρώτον από την Ελληνική Δημοκρατία να πράξει τα δέοντα σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα, τα νομοσχέδια τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να διεθνοποιήσει τη γενοκτονία. Δεύτερον, από την Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματα τα οποία έχει διαπράξει εναντίον του Ελληνισμού και να αποκαταστήσει, να επανορθώσει και να αποζημιώσει όπως προβλέπεται από το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο τους Έλληνες θύματα της γενοκτονίας και από τη διεθνή κοινότητα να πράξει ό,τι έχει τελέσει αντιστοίχως σε αντίστοιχα εγκλήματα όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι των Αρμενίων και των Εβραίων. Το γεγονός ότι 100 χρόνια μετά η γενοκτονία δεν έχει αναγνωριστεί παρά μόνο από μερικά κοινοβούλια, μερικές πολιτείες και δήμους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και του Καναδά, το γεγονός ότι η Ελλάδα απουσιάζει, αδιαφορεί και σιωπά για ένα τέτοιο μαζικό έγκλημα εναντίον του Ελληνισμού και από την άλλη η Τουρκία προπαγανδίζει και αρνείται ό,τι έχει διαπράξει, είναι ένα απόστημα για την ανθρωπότητα. Σήμερα, 19η Μαΐου, ο Ελληνισμός αλλά και κάθε άνθρωπος απαιτεί την αναγνώριση γενοκτονίας. Είναι μια ηθική υποχρέωση απέναντι στη μνήμη των θυμάτων του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης, της Καπαδοκίας. Αναγνώριση γενοκτονίας τώρα. Τη σημασία της αναγνώρισης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ώστε να αποτραπεί η επανάληψή του στο μέλλον, υπογραμμίζει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για την ημέρα της μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η σκέψη όλων μας στρέφεται στους εκατοντάδες χιλιάδες αθώους που 104 χρόνια πριν εξοντώθηκαν ή εκτοπίστηκαν βία από τις πατρογονικές τους εστίες. Αναλογιζόμαστε παράλληλα με ευγνωμοσύνη το σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισαν στην ανάπτυξη της πατρίδας μας και στον πλούτο της πολιτιστικής μας ταυτότητας, όσοι από τους ξεριζωμένους πόντιους κατάφεραν να διασωθούν από τους διωγμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να βρουν καταφύγιο στη χώρα μας, αναφέρει η κυρία Σακελλαροπούλου. Η σημερινή επέτειος υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τη σημασία που έχει για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών η αναγνώριση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ώστε να αποτραπεί η επανάληψή τους στο μέλλον.